Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, ξεκινάει καινούρια μέρα, καινούριο βλογκάκι. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν έτοιμη καθόλου να ξεκινήσω το βλογκάκι σήμερα. Και ακόμα είμαι κάπως περίεργα, γιατί είχα τραβήξει χτες ένα βλογκάκι. Κάναμε με τον Ανδρέα το μπαλκόνι. Είχαμε τα πει, εντάξει, συλλογικά θα έχετε δει ήδη. Ελπίζω να μπορέσω να το ανεβάσω. Και βγήκε λίγο μεγάλο το βλογκάκι. Οπότε. Δεν μου κάνει export στο πρόγραμμα, άρχει πάρα πολύ από τις 11 η ώρα που το έχω βάλει, τώρα είναι 4.30, τελείωσε ακόμα, να φανταστείτε πήγε μέχρι 90%, μετά ξαναγύρισε πάλι από την αρχή, πάλι 3 ωρίτσες, οπότε είμαι μέσα στα νεύρα. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν έχω όρεξη να ξεκινήσω να τραβάω κάτι καινούριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο κάπως, εντάξει, δεν πειράζει, θα περάσουν, συμβαίνουν και αυτά, μην νομίζετε ότι όλα είναι, ξέρετε, λαντωμένα και όταν κάνεις βιντεάκια σου πετυχαίνουν πάντα καλά και βγαίνουν και μπορείς να τα φορτώσεις. Πάντα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό και με τα κανάλια των παιδιών και τα λοιπά, τι άγχος έχω τραβήξει, τι νεύρα, τι δεν μπορώ να σας περιγράψω, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, υπήρχαν φορές και τέτοιο. Είχα σβήσει βιντεάκια τα οποία είχαμε συνεργαστεί με κάποιες εταιρείες. Είχα πολλά. Ήταν και κάποια βιντεάκια που είχαν πνευματικά που έπρεπε να τα ξαναφτιάχνω, μοντάζ, να το ξανανεβάσω. Συμβαίνουν πάρα πολλά προβλήματα κατά διάρκεια, ξέρετε, της επεξεργασίας και τα λοιπά, και γίνονται και λάθη και δεν είναι εύκολο. Οπότε είμαι έτοιμη, ξέρω, στο κανάλι μου, γιατί είχα τραβήξει με τα άλλα δύο κανάλια εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, αλλά μ' αρέσει αυτό που κάνω και συνεχίζω να το κάνω, γιατί εντάξει, περνάω κι εγώ καλά και σας λέω, το κάνω επειδή θέλω, δεν το κάνω επειδή πρέπει. Και τι κάνω σήμερα, δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα, είχα πάει στην κουζίνα, καθάρισα, έπλαινα τα πιάτα και τα λοιπά. Μα όλα καλά. Κάποτε. Τα παιδιά έχουν μάθημα. Εγώ δεν ξεκίνησα το πρωί. Έτσι δεν σας λέω. Ήμουνα εκεί με το βλογκάκι αυτό. Το χτεσινό. Οπότε δεν ήθελα να κάνω κάτι καινούριο. Περίμενα πώς και πώς να δω τι θα γίνει. Και αν θα τελειώσει. Και μετά λέω άστο ότι γίνει. Ας ξεκινήσω το καινούριο και βλέπουμε. Δεν μαγείρεψα σήμερα. Είχαμε φαγητό από χτες το βράδυ. Βέβαια αυτό το φαγητό, η καρμπονάρα είναι πιο ωραία να τη τρώσει εκείνη τη στιγμή, αλλά εντάξει, αφού είχε μείνει, είπα να τη φάμε. Για βραντάκι δεν ξέρω ακόμα τι θα φτιάξω, δεν έχω ιδέα. Και αυτά. Τα παιδιά τα μαθήματα, εγώ έχω βάλει πλυντήριο, θα πάω τώρα να το απλώσω, τελειώνει. Είχα μαζέψει ένα παίξω, έχω να μαζέψω όλα τα ρούχα να τα τακτοποιήσω, τα γνωστά, ξέρετε. Σε εμάς σήμερα ο καιρός είναι, έχει ήλιο, αλλά φυσάει, δεν είναι και τόσο ευχάριστο, γιατί έχω ανοίξει, ξέρετε, τα παράθυρα και κάνει πολύ ρεύμα, βαράνε οι πόρτες, οπότε πρέπει να κλείνεις κάθε πόρτα, κάθε δωμάτιο για να μην... Αλλά είναι ωραία, παρόλα αυτά είναι ωραία, νομίζω ότι έχει ανοίξει ο καιρός τώρα, δεν θα ξανακάνει κρύο, έτσι νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει και κάτι, δεν ξέρουμε ποτέ. Τώρα έτσι όπως έχουν αλλάξει όλα, μπορεί και αυτό να μας δημιουργήσει κάτι ξαφνικό. Λοιπόν, τι κάνω, πάω να δω τι γίνεται με το βιντεάκι και ό,τι έχω θα σας δείξω. Θέλω να κάτσω να μπω στο Zara, στο online κατάστημα, να δω, γιατί παρακολουθώ κάποια κανάλια και μου άρεσε πάρα πολύ ένα τζινάκι. Δεν ξέρω πόσα κάθεται στο σώμα μου και θέλω να δω αν υπάρχει να το παραγγείλω κι εγώ. Επίσης και κάποια μπλουζάκια, αν θα βρω να μου αρέσει να το συνδυάσω με αυτό το τζινάκι. Οπότε μπορεί να σας δείξω και εσάς, να το δούμε μαζί. Μπορεί να σας αρέσει, να σας δώσω κάποιες ιδέες, δεν ξέρω. Θα δούμε μετά, εφόσον τελειώσουμε το υπολογιστή και αυτά, μπορεί να κάτσουμε εκεί και να σας δείξω κάποιες ιδέες, τι μου αρέσει εμένα, να σας πω τη γνώμη μου κτλ. Μπορεί να βοηθήσω κάποιον, όντως να πάρετε καμιά ιδέα, μπορεί να μην έχετε χρόνο να ψάχνετε, μπορεί να μην σας αρέσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, κορίτσια και γυναίκες που δεν τους αρέσει να κάθονται στο υπολογιστή και να ψάχνουν. Προτιμάνε, ξέρετε, να πάνε στο κατάστημα και να αγοράσουν αυτά. Εμένα μου αρέσει και το ένα και το άλλο. Δεν έχω πρόβλημα από που να αγοράσω. Ίσα-ίσα λεφτά να έχω και online μια χαρά παραγγέλνω. Δεν έχω πρόβλημα. Πραγματικά σας μιλάω και τα παιδιά και εμένα και τον Ανδρέα. Μια χαρά παραγγέλνω. Το έχω με αυτό.
Οπότε θα κάτσουμε να τα δούμε μαζί και θέλω να μου γράψετε αν σας αρέσουν τέτοια είδους βίντεο, να έχει κάτι τέτοιο στο βίντεο, να δούμε και άλλα καταστήματα όπως Mango, όπως Massimo Dutti, όπως δεν ξέρω τι άλλο σας αρέσει, να μου γράψετε, να μπούμε στο online κατάστημα και να πω τη γνώμη μου, να τι μου αρέσει, τι θα έπαιρνα εγώ για το εαυτό μου κτλ. Οπότε σας αφήνω τώρα για λιγάκι, πάω και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, έβαλα στο ποτήρι αυτό που είχα φτιάξει χτες από υποφαές. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάω έξω στο μπαλκόνι να κάτσω. Ήρθε και ο Ανδρέας. Γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Να κάτσω εδώ να το πιω. Φυσάει βέβαια. Οχ, δεν είναι ωραίο. Χαίρα. Δεν είναι πολύ ωραίο εδώ. Να πάω μέσα, τι να κάνω. Κάτσε 9.30 εδώ στο πόρτο. Ούτε μέσα θα είσαι ούτε έξω. Ναι, να πάρω αέρα από έξω, ναι. Και σκόνη. Πάλι το τραπέζι είναι μέσα σκόνη. Τουλάχιστον έχει ανοίξει ο ουρανός. Σας έδειξα τι ωραίο ουρανό έχουμε σήμερα. Τόσες μέρες δεν είχαμε δει ουρανό. Ήταν όλο πολύ χάλια. Τώρα βλέπετε τι ωραίο ουρανό έχουμε. Φανταστικό. Γαλάζιουμε στα συννεφάκια του. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπετε, ώρα είναι 6:26, 6:30 και μου λέει ακόμα 18 λεπτάκια. Ακόμα να αργεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί σήμερα δεν είναι μέρα μου. Αυτό το βίντεο μου πήγε στραβά. Δεν πάει καλά. Βγήκε και μεγάλο, όπως σας είπα, οπότε θα δυσκολευτώ να σας το αναβάσω. Ήθελα να σας το αναβάσω νωρίς σήμερα, αλλά δεν γίνεται με τίποτα. Οπότε αυτά, πάω να μαγειρέψω τώρα το βραδινό και ό,τι γίνει. Εδώ ο Βασίλης κάνει τα αγγλικά του φροντιστηρίου. Όλα καλά. Όλα καλά. Γελάς, μωρέ. Τι γελάς εσύ. Λοιπόν, φάγαμε, είχα τηγανίσει κάτι καλαμαράκια, είχα στην κατάψυξη. Ωραία βγήκαν, εντάξει, ήταν λίγα, μια συσκευασία και όταν ξαπαγώνονται μένει τίποτα. Αλλά εντάξει, έτσι μπήσαμε λίγο. Ο Βασίλης δεν ήθελε καν να φάει. Μπορεί το βράδυ κάτι άλλο να κάνω, δεν ξέρω, θα πεινάσουμε. Τι άλλο, για αυτό που σας έλεγα, για τα... να δούμε λίγο στο Ζάρα αυτό που υπάρχει κτλ. Μπορεί μετά όταν θα γυρίσω, τώρα λέμε να βγούμε λίγο βόλτα, να περπατήσουμε, να πάρουμε λίγο αεράκι. Αυτά, ακόμα περιμένω το βίντεο να φορτώσει, ώρα είναι 7. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ σήμερα με αυτό το βίντεο και βλέπω ότι έχει κάποιο θεματάκι εκεί στο μοντάζ, έχει γίνει, όχι στο μοντάζ, έχει γίνει, ήταν σωστό, στο τέτοιο, όταν πήγε να κάνει έξπρος το πρόγραμμα μου, έχει κάνει κάποια κολπάκια, τέλος πάντων δεν πειράζει, θα το αναβάσω έτσι όπως είναι, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τώρα να περιμένω άλλη μια μέρα, εντάξει, θα μπορούσα να το αναβάσω αύριο, ξέρω εγώ, να αναβάσω δύο βίντεο, αλλά... Δεν ξέρω τώρα τι να κάνω, πραγματικά είναι κάπως... Λοιπόν, περιμένω να φορτώσει και βλέπω αν δω ότι δεν φορτώθηκε σωστά, θα σας το ανεβάσω αύριο και τα δύο μαζί. Βασικά εσείς θα το δείτε σήμερα. Οπότε αυτά, πάμε να ετοιμαστούμε, να βγούμε λίγο έξω όσο είναι μέρα ακόμα και τα λέμε από εκεί ή όταν θα γυρίσουμε, θα δω. Βγήκαμε λοιπόν, φέρε μου Τόνια το καφέ μου, φέρε μου το καφέ μου, όπα. Πάμε βόλτα. Τα αγόρια πήγαν με τις σκάλες γιατί ο Βασίλης ήθελε πάρα πολύ να πάει με τις σκάλες. Ναι. Οπότε έτσι, εγώ έτσι όπως ήμουν έτσι και βγήκα με τη φόρμα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πάμε μακριά εδώ κοντά. Οχ, αυτές οι μάσκες πνιγόμαστε. Πότε θα τις βγάλουμε επιτέλους? Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα. Βαρέθηκες τις μάσκες? Όχι, δεν τις βαρέθηκες. Σ' αρέσει? Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, περπατάμε και ξέρετε που έλεγα σήμερα ότι δεν θα πέσει άλλο η θερμοκρασία και όμως έχει πέσει και έχει ψυχρούλα. Δεν έχει ζέστη πάλι. Θα βρέξει, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πάμε έτσι, περπατάμε από εκεί και από εδώ. Πήγα φαρμακείο, πήρα οδοντόκριμα και κάτι που ήθελα. Μετά θα πάμε να πάρουμε γαλατάκι και θα πάμε σπίτι μας πάλι. Όχι, και μετά θα πάμε να πάρουμε και παγωτό. Ποιο παγωτό, παιδί μου, κρύο έχει παγωτό. Κάνει κρύο. Περιμένετε! Από τον δρόμο θα πας εσύ, Βασίλη. Φτάσαμε σπίτι, τα αγόρια μου παίζουν ούνο. Ο Μάι εδώ παρέα. Και ο Μάι παίζει. Και ο Μάι παίζει. Και εκεί παίζει το βιντεάκι μου. Επιτέλους βγήκε, επιτέλους σήμερα. Τι έχω τραβήξει με αυτό το βίντεο, τι να σας περιγράψω. Σας είπα ότι υπάρχουν φορές που βγαίνει τόσο εύκολο το βιντεάκι, υπάρχουν φορές που κάνεις και δεν ξέρω τι να πω. Σου βγαίνει η ψυχή μέχρι που το ανεβάζεις. Μαύρη μαμίλα.
Ναι. Και ο υπολογιστή σήμερα δεν πάει καλά, δεν ξέρω. Ναι. Εχθέ Δευτέρα ήταν πιο ωραία μέρα, Δευτεριάτικα. Ναι. Σήμερα χάλια πάει μέρα. Δεν είναι μέρα μου σήμερα. Αυτά, τώρα πρέπει να πάω να φτιάξω κανένα τοστάκι να φάει ο Βασιλάκης. Η Τόνια δεν ξέρω αν θα φάει, τι έφαγε καλαμαράκια. Οπότε αυτά προς το παρόν. Α, πρέπει να πάω να ποτίσω τα λαχανικά μου, το κήπο μου, πάω. Δικό μου. Λοιπόν, έκατσα τώρα λίγο εδώ να μπούμε στο site του Zara και να δούμε τι έχει, να σας δείξω αυτό που μου άρεσε εμένα. Μπορεί, όπως είπα, να σας αρέσει και εσάς το συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει, μου άρεσαν 3 μπλουζάκια, αν δεν κάνω λάθος, και δεν έχω κοιτάξει γενικά παντού. Κοίταξα το τζιν και επειδή περίπου πάνω κάτω ξέρουμε τι θέλω να φοράω αυτό το τζιν, κοίταξα και αυτά τα μπλουζάκια. Οπότε θα σας δείξω και θα σας πω με τι άλλο μπορείτε να το φοράτε να είναι πολύ στιλάτο, πολύ ωραίο. Σας είπα ότι δεν ξέρω για το σώμα μου. Πάμε να το δούμε και θα σας πω μετά ποιος μπορεί να φορέσει και τα λοιπά, και ποιο άλλο μου αρέσει. Αν θα δω και άλλα τζιν που μου αρέσουν, θα σας τα πω και θα σας δείξω. Πάμε, γυρίζω την κάμερα και βλέπουμε. Λοιπόν, μπήκαμε στο Zara και πάμε σιγά σιγά να δούμε πρώτα στα τζιν. Πάμε στα γυναικεία εδώ. Τζιν. Να σας δείξω το τζιν που θέλω εγώ, που έχω τραλαφεί, παρόλο που δεν μ' αρέσουν. Ήμουνα... Να, αυτό το μπλουζάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ που είναι έτσι σαν γυλαίκο, είναι πάρα πολύ στιλάτο και ωραίο. Αυτό το θέλω. Το μπλουζάκι, το τζιν δεν μ' αρέσει γιατί είναι στενό, δεν το θέλω στενό το τζιν, δεν είναι πλέον στη μόδα τα στενά τα τζιν. Και αν μπορείτε να πάρετε ένα νούμερο μεγαλύτερο, τόσο και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στα τζιν, στο τζιν που μου αρέσει. Αυτό είναι ωραίο τζινάκι, θα το φορούσα και εγώ. Εντάξει, είναι πολύ πιο ωραίο αν είσαι πιο αδύνατη ακόμα από μένα. Εγώ τώρα τελευταία έχω πάρει λίγα κιλάκια, οπότε δεν ξέρω, αλλά αυτά τα τζιν μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι όπως κάθονται εδώ στις κοπέλες, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω αυτό που θέλω εγώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει. Βλέπετε, είναι φαρδί και είναι όμορφο, κάθεται πάνω στην κοπέλα και με μπλε. Τέλεια. Ακούτε λίγο φασαρία ότι ο Ανδρέας μαγειρεύει και αυτό είναι ωραίο, αλλά εντάξει, έτσι και έτσι δεν πολύ τρελαίνουμε. Πού είναι το τζιν που θέλω εγώ. Για πάμε να το βρούμε. Αργή. Λοιπόν, που ήταν στο κινητό μου, βγαίνε πιο γρήγορα. Τσακ, δεν είναι αυτό. Παρόμοιο με αυτό, αλλά αυτό δεν έχει σκισίματα. Σας είπα ότι εγώ δεν μ' άρεσαν τα σκισίματα. Ξέρω ότι όμως αυτό το τζιν ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι τόσο στιλάτο. Το έχω δει σε 2 διαφορετικές κοπέλες. Στο εξωτερικό βέβαια, εδώ δεν το έχω δει σε καμία. Δεν βλέπω και πάρα πολύ. Και μου άρεσε καταπληκτικά. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί δεν φορτώνει. Τσακ. Θα το βρω ή δεν θα το βρω σήμερα. Και αυτά είναι ωραία τζινάκια. Μπορώ να σας πω πολύ ωραία, πολύ στιλάτα. Μ' αρέσουν και αυτά. Αλλά πάμε να βρούμε αυτό. Να του μου φαίνεται ότι είναι αυτό. Μου φαίνεται, δεν είμαι σίγουρη, αλλά το θέλω. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είναι, αλλά το χρώμα δεν είναι αυτό. Πώς μπαίνει εδώ. Από το κινητό ξέρω πώς μπαίνω, εδώ δεν ξέρω πώς μπαίνω. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε εδώ αυτό. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας τώρα θα μου πει τη γνώμη του. Από περίεργη. Ναι, κάτσε τώρα. Το θέλω τόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχω κολλήσει, δεν ξέρω πώς θα κάθεται πάνω μου.
Έλα, πάμε. Γιατί κολλάει τόσο πολύ? Για το site του κολλάει. Γιατί έχω πολύ καλό ίντερνετ. Τώρα γιατί κολλάει τόσο πολύ δεν έχω ιδέα. Όπα. Πάμε λοιπόν. Να το αυτό είναι. Έχει και άλλα χρώματα. Αυτό εδώ. Ναι. Έτσι με τα σκισίματα. Ναι, είναι πολύ. Φοβερό, το έχω και εγώ να πάρει δύο. Πολύ σικ δείχνει πάνω. Αλλά όχι με τέτοια μπλούζα. Δεν μου αρέσει με αυτή την μπλούζα. Ξέρεις τι ωραίο που είναι, το έχω δει. Εχθές την κοπέλα που σου έδειξε φορούσε αυτό το τζιν. Ποια κοπέλα μου έδειξε? Αυτή που ήταν από την Ουκρανία που έλεγε για... Όχι, δεν έχω και μπαταρία. Ναι, αυτό είναι το τζιν και κάθε πάρα... Δεν έχει εδώ κοπέλα. Τώρα θα σας δείξω, πάμε να γυρίσουμε. Ήταν αυτό εδώ το τζιν, αυτό εδώ είναι ονομασία, στα 29 και 95. Θα δω τώρα αν θα βρω. Δεν ήταν εδώ, ήταν στις μπλούζες. Πάμε στις μπλούζες και θα σας δείξω τέτοιο collection, γυναικεία collection, μπλούζες. Θα σας δείξω με μια μπλούζα που μου αρέσει πώς δείχνει αυτό το παντελόνι. Λέω, δεν θέλει να είναι εφαρμοστό πολύ, θέλει να είναι έτσι χύμα, τότε δείχνει πιο ωραίο. Πάμε σιγά σιγά, κάτσε στις μπλούζες, ήθελα να πατήσω. Φίλτρα. Ναι, ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι να βάλω στην πρίζα το κινητό μου. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέ. Δεν ξέρω τώρα εδώ πώς βλέπεις τις μπλούζες. Από το κινητό έχω να διαλέξω τι μπλούζα θέλω. Εδώ δεν έχει. Δεν μου δίνει την επιλογή. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και αν θα το δω. Θα σας πω τι μ' αρέσει. Ποια μπλούζα έχω βάλει στο καλάθι εγώ. Λοιπόν, όχι αυτή, όχι αυτή, όχι. Μπορεί να είναι και το τζιν, γιατί είδα μία ήταν με το τζιν αυτό, να δείτε πώς δείχνει. Δείχνει πολύ ωραία με το συγκεκριμένο τζιν. Αλλά πρέπει να το βρω. Και αυτό πρέπει να είναι αυτό το τζιν, αλλά δεν ήταν με αυτή την μπλούζα. Και αυτό με αυτό το τζιν είναι. Και με τακούνι και με φλά, δείχνει φανταστικά. Εγώ το έχω δει με τακούνι και μου άρεσε απίστευτα. Και φορούσε από πάνω ένα μαύρο γυλαίκο, αλλά πάνω στο δέρμα. Δεν είχε τίποτα από κάτω. Και έδειχνε, τι να σας πω, και αυτό το τζιν είναι ωραίο. Εδώ βέβαια το τόπο, αλλά μένα και το τζιν αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το βλέπετε εσείς, να το αυτό το τζιν είναι, δεν ξέρω, λευκό είναι. Εδώ δεν μπορώ, μισό λεπτάκι, μήπως γυρίσω λίγο έτσι. Έτσι, μήπως δούμε καλύτερα. Να βλέπετε σε αυτό το στυλάκι, τα τζινάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Και αν είστε κοριτσάκια νέα, μην φοράτε τα εφαρμοστά, δεν είναι πια... Να, αυτό το μπλουζάκι μου αρέσει, έχει και σε μαύρο, να το αυτό. Βλέπετε, το θέλω πάρα πολύ αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό το μπλουζάκι, όχι, δεν είναι αυτό. Κάτι παρόμοιο ήταν, ήταν πιο γυλαίκο έδειχνε. Δεν μπορώ, εδώ δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω. Τέλος πάντων, πάμε, μήπως θα το βρω. Το μπλουζάκι... Λοιπόν, προχωράμε, βρήκα αυτό που ήθελα. Το ένα μπλουζάκι είναι αυτό που μου αρέσει, αλλά εγώ αυτό θέλω σε μαύρο. Αυτό εδώ βλέπετε και με το τζιν που σας έδειξα. Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένο τζιν ή όχι. Νομίζω ότι είναι αυτό. Το μπλουζάκι είναι στα 5 ευρώ. Αλλά πάμε να δούμε πώς το δούμε στο μαύρο πώς δείχνει. Γιατί το είχα δει. Α, να το και με το μαύρο. Βλέπετε τι ωραίο που είναι με αυτό το τζιν. Κοιτάξτε το μισό λεπτάκι να μπούμε να δούμε και από κοντά. Κοιτάξτε εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τέλεια. Κοιτάξτε πόσο στυλ και τι ωραίο που δείχνει. Εντάξει. Να το μπλουζάκι απλό, δεν είναι τίποτα. Αλλά με το τζιν και αυτό δείχνει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει, τέλειο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και το άλλο μπλουζάκι που μου άρεσε. Και αυτό εδώ το θέλω, αυτό που έλεγα σαν γυλαίκο που είναι. Που είναι 12,95 αυτό το μπλουζάκι. Νομίζω αυτό είναι, ναι, αυτό πρέπει να είναι, αυτό, βλέπετε. Πολύ ωραία με κουμπάκια, μπλούζα με τυράντες και κουμπιά. Φοβερή, πάρα πολύ ωραία και αυτή, μου αρέσει. Και αυτή ταιριάζει με το τζιν το συγκεκριμένο και μια άλλη μου άρεσε, μπλούζα. Να, βλέπετε και με άσπρο, πάλι την ίδια μπλούζα που ήταν σε μαύρη, αλλά είναι σε ένα χρώμα, πώς να το πω, φιστική, κάτι τέτοιο είναι. Εντάξει, εδώ δεν δείχνει και πάρα πολύ καλά τα χρώματα, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, και αυτή μου άρεσε η μπλούζα. Αυτή εδώ.
Την έβαλα και αυτή στο καλάθι και έχει σε τρία χρώματα νομίζω. Βλέπετε, είναι έτσι χύμα και εδώ το τζινάκι. Μ' αρέσει έτσι φαρδιά τζιν. Πρέπει επεγόντως να αντινατήσω. Λοιπόν, και τα χρώματα είναι, να, έχει σε αυτό το χρώμα, μοβάκι, λιλά, βλέπετε, αυτό. Έχει, τι χρώμα είναι αυτό, μπέζ, εμένα αυτό μου άρεσε, το μπεζάκι. Να, βλέπετε, είναι έτσι ένα μπέζ, ξέρω, φαίνεται σαν μπέζ. Βλέπετε, τι ωραίο που είναι, δεν είναι τέλειο. Είναι απλό, στα 8 ευρώ, έχει και μαύρο, να το και το μαύρο. Απλό, αλλά δείχνει πολύ ωραία με τζιν έτσι φαρντί. Βλέπετε τι ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω τι άλλο μου άρεσε. Λοιπόν, σας έδειξα το τζιν που θέλω. Ένα μπλουζάκι, τρία μπλουζάκια σας έδειξα. Και αυτό είναι ωραίο, απλό, μαύρο. Τώρα δεν ξέρω με αυτό. Να το βλέπετε τι ωραία που δείχνει. Κοιτάξτε εδώ, τρελαίναμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω το... είχα δει το συγκεκριμένο τζιν που θέλω. Με μια μπλούζα να σας δείξω ακριβώς, ήταν τόσο, με αυτή που είναι βέ μπροστά. Δεν ξέρω αν θα το βρω εδώ. Σήμερα κοίταγα στο κινητό και το είδα και κόλλησε πολύ. Δεν το βλέπω, για να δω μήπως υπάρχει. Δεν ξέρω. Όχι, έλα, σε παρακαλώ. Έλα. Να βλέπετε, έχει και σε γαλάζι αυτή η μπλούζα. Στο κινητό δείχνει πιο μπλε. Αν σας αρέσει τέτοιο είδος βίντεο και θέλετε να κάνω έτσι, να σας δείχνω διάφορες ιδέες και αυτά, μπορεί να μπω τώρα και σε άλλες κατηγορίες να δούμε. Επιμένω να βρω το τζιν, φορεμένο. Το site κολλάει, μάλλον έχει. Πολύ. Για πάμε. Για πάμε. Δεν υπάρχει, εδώ δεν φαίνεται, δεν ξέρω γιατί. Σας λέω ότι τη μέρα το είχα δει φορεμένο σε μια κοπέλα με μια μπλούζα από αυτά. Πάμε πίσω. Ανά, το βρήκα το τζιν με τη μαύρη μπλούζα, αυτή που θέλω εγώ. Ίσως την έχω δείξει, έτσι μου φαίνεται. Μ' αρέσει, δεν μπορώ. Το θέλω. Έτσι. Θα κόψω το καλοκαίρι και το μαλλί μου καρέ. Εντάξει, όχι τόσο κοντό. Λίγο πιο μακρύ. Αλλά είναι ωραίο. Και αυτό υπάρχουν και σε ροζάκι. Σε μπέζ. Α, όχι, δεν είναι μπέζ. Είναι αυτό το φιστική που σας έλεγα. Να βλέπετε. Ωραίο είναι και αυτό. Και σε λευκό, να το και πάλι με αυτό το τζιν, το αγαπημένο μου τζιν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Επίσης αυτό το τζιν, με ένα, αν είσαι νέα κοπελίτσα, με κοντό τοπάκι και με είμαι άσπρο πουκάμισο, είμαι τζιν τέτοιο πουκάμισο και τον τένις το πουκάμισο εδώ πάνω, είμαι σακάκι έτσι φαρντί, ξέρετε, oversize, ξέρετε τι ωραίο που δείχνει. Γυλαίκο, δεν ξέρω να έχει κάτι. Να, βλέπετε, γυλαίκο με τζιν. Δεν δείχνει φοβερά. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν είσαι νέα κοπελίτσα και έχεις δυνατότητα να φορέσεις κάτι τέτοιο, δεν σου πετάγεται τίποτα από πουθενά, να ντύνεστε κορίτσια, είναι πολύ ωραία. Ελπίζω να αντινατήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Να, βλέπετε, και έτσι είναι ωραία. Μ' αρέσει. Μακάρι να ήμουν τώρα 20 χρονών. Ναι, τραβάω. Να, βλέπετε και εδώ. Πάρα πολύ ωραία και έτσι. Μ' αρέσει. Να, εδώ γυλαίκο. Με κουμπιά 40 ευρώ. Και γυλαίκο με τζιν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Οπότε αυτά. Τι άλλο να σας δείξω. Πάμε να δούμε collection. Τι άλλο έχει. Μισό λεπτάκι να το γυρίσω λίγο, δεν βλέπετε κιόλας καλά, έτσι όπως έβαλα το κινητό. Φούτερ, παντελόνια, μπλούζες, πουκάμισα, για να δούμε λίγο τα πουκάμισα, δεν έχω δει καθόλου πουκάμισα. Πουκάμισα, τι πουκάμισα έχει, Ζάρα. Ροζ, άσπρο, πολύ ωραίο πουκάμισο, αυτό μου αρέσει. Εντάξει, το είναι όλο άσπρο, δεν φαίνεται τίποτα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι
πολύ ωραία. Έχω ιδέα, αλλά δεν βλέπω τώρα. Αυτά εδώ τα με μεγάλα ηλιακά, αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν μου κάνει κλικ. Παρόλο που είναι στη μόδα, δεν προτιμώ κάτι πιο ήρεμο, πιο... Τα άσπρα που κάμισε πάντα είναι στη μόδα, πάντα και καλοκαίρι και χειμώνα το φοράς και... Να βλέπετε και έτσι όπως σας είπα το τζιν και που καμισάκι εντεμένο και αν φοράς από κάτω ένα τοπάκι, άμα δεν θέλεις δεν φοράς τίποτα, αν σου επιτρέπει το σώμα σου να μην φοράς τίποτα. Τέλεια. Τα πιο κλασικά πουκαμισάκια, έχει και κοντά πουκάμισα, βλέπετε εδώ και αυτό πάλι πολύ ωραίο. Όχι, αν δεν το βλέπετε εσείς, να σας το δείξω. Όπα, αυτό εδώ μου αρέσει. Όχι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ στυλάτη. Τέλειο. Μισό λεπτό, έχει να γυρίσω λίγο την κάμερα, γιατί δεν φαίνεται όλη η οθόνη. Όπα. Εδώ είναι ο Βασίλη του ντόνατ σου. Λοιπόν, το άσπρο πουκάμισο πάντα σε βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ό,τι και να βάλεις ένα άσπρο πουκάμισο, αν φορέσει. Ναι, αγάπη μου. Πάντα είσαι καλά αντιμένη. Να βλέπετε τα τζενάκια αυτά. Τρελαίνομαι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Δεν ξέρω αν εδώ γράψτε από κάτω αν σας αρέσει κάτι τέτοιο να σας δείχνω. Μπαίνουν και σε άλλα καταστήματα. Να σας δείχνω ιδέες και τι μου αρέσει, να σας πω τη γνώμη μου. Και επίσης και τα σορτσάκια, τα τζιν, τα φαρδιά, όχι τα εφαρμοστά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ το χειμώνα, λέω, το καλοκαίρι και με πουκαμισάκι. Κοιτάξτε τι όμορφα που δείχνει, βλέπετε. Τέλεια, πολύ ωραία. Οπότε αυτά. Γιατί άμα βάζεις καυτό σορτσάκι και βάζεις ένα τόπ με αμάνικο, δεν δείχνει ωραίο. Είναι πολύ δεύτερο. Όταν όμως βάζεις ένα t-shirt έτσι φαρντί, oversize και τέτοιο σορτσάκι, δείχνει πολύ ωραία. Αν βάζεις πουκάμισο με σορτσάκι πάλι δείχνει πολύ ωραίο, πολύ όμορφα. Έτσι, όταν φοράνε όμως καυτά σορτσάκια, τακούνι και τοπάκια, είναι το κάτι άλλο. Να, κοιτάξτε το άσπρο πουκάμισο με τζιν φαρντί. Τέλεια. Πολύ όμορφο. Αυτά. Λοιπόν, κλείνω. Δεν σας δείχνω τίποτα άλλο. Παρόλο που έχει πάρα πολλά, θα μπορούσα να χαζεύω μέχρι... Να, το αυτό μου φαίνεται είναι το τζιν που μου αρέσει. Αυτό. Μέχρι το πρωί. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Να χαζεύω, να παραγγέλνω, να. Λοιπόν, όταν θα πάρω το τζιν, θα σας το δείξω. Όταν θα το παραγγείλω, δεν ξέρω αν θα το παραγγείλω. Θα το πάρω, θα πάω από εκεί να το πάρω. Δεν ξέρω αν έχεις το κατάστημα. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο και να ρωτήσω, να βρω το κωδικό. Αν θα υπάρχει στο κατάστημα, να πάω να το πάρω. Και τα μπλουζάκια. Αλλιώς θα τα παραγγείλω online. Το θέμα είναι ότι από τα Ζάρα αργούν πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν, είδατε τι μ' αρέσει, σας έδειξα περίπου αυτά που προτιμώ, που θα ήθελα να τα αγοράσω τώρα σύντομα για το καλοκαίρι. Εντάξει, θα ήθελα και κανένα φορματάκι, κάτι έτσι άνετο. Βασικά πρέπει να δω πρώτα τι έχω από πέρσι, να ανοίξω πρώτα, να βγάλω τα καλοκαιρινά, να δω τι έχω, τι θέλω κτλ. Αυτά όμως τα θέλω πάρα πολύ. Το τζιν έχω κολλήσει... Μπορεί να μην μου κάνει, να μην μου κάθεται ωραία, να είμαι χάλια, αλλά θέλω να το δοκιμάσω, να δω και με τα μπλουζάκια, όλα αυτά που μου άρεσαν τα τρία. Οπότε αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς κάτι τέτοιο. Γράψτε μου, μην ξεχάσετε να μου γράψετε τα σχόλια, άμα θέλετε να ξανακάνω ή όχι και ποιο κατάστημα θα θέλετε να δούμε μαζί. Οπότε, άμα θέλετε και με τη Τόνια, μπορεί να τον είναι περίεργη. Θα σας πει ότι δεν μου αρέσει τίποτα. Οπότε, αφήστε την. Καλύτερα να το κάνω εγώ. Τα παιδιά μου τρώνε το στάκι. Ο Βασίλης, όπως είδατε, έχει κάνει και το μπανάκι του. Εγώ δεν θα δω τίποτα για βραδινό. Όπως σας είπα, είχα φάει τέτοια καλαμαράκια, είχα τηγανίσει. Αντρέα, πεινάς εσύ? Όχι. Όχι, δεν πεινάς. Τι ωραία. Όταν δεν πεινάς. Οπότε αυτά εδώ θα κλείσω σήμερα. Βλέπετε, έχω μαζέψει και τα ρούχα απ' έξω τώρα και άπλωσα άλλο ένα πλυντήριο, ούτε καν πρόλαβα να τα βάλω μέσα. Πάω να κάνω και αυτό και να ετοιμάσουμε τα παιδιά σιγά σιγά να πάνε να ξαπλώσουν. Αύριο καινούρια μέρα, πάλι εδώ μέσα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
Αύριο έρχεται και η κοπέλα για το Βασίλη, γιατί 2 μέρες δεν ήταν, γιατί είχε κάποιες δουλίτσες, οπότε δεν μπορούσε να έρθει. Έκανα εγώ μάθημα σήμερα με το Βασίλη, χτες έκανα ο Ανδρέας. Οπότε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βλογκάκι μας, το βιντεάκι. Σας λέω ότι τράβηξα πάρα πολύ, γιατί είχα μεγάλο μπέρδεμα με το βίντεο το χτεσινό. Και όταν μπερδεύομαι έτσι και δεν μου βγαίνει και νευριάζω και αυτά, και δεν έχω όρεξη να τραβήξω το επόμενο, γιατί δεν έχω ξεμπερδέψει ακόμα από το προηγούμενο. Οπότε νομίζω καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αλλά εντάξει, τράβηξα ό,τι μπόρεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Αν σας άρεσε βάλτε like, άμα δεν σας άρεσε όπως είπα βάλτε πάλι like, άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή κάντε μια εγγραφή, δωρεάν είναι, δεν πληρώνετε τίποτα, δεν χρειώνεστε, εμένα όμως με βοηθάει, μου δίνετε κουράγιο και όρεξη να τραβάω, να συνεχίζω να δημιουργώ για σας βιντεάκια και να κάνω πράγματα, οπότε αυτό, τα λέμε πάλι στο επόμενο βλογκάκι, bye bye!